Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε άλλη μία εκπομπή Αιώνια Πιστός. Δευτέρα σήμερα, 27 Απριλίου του 2015. Σιγά σιγά φεύγει αυτός ο μήνας. Μπαίνουμε στην καρδιά της Άνοιξης και το καλοκαίρι είναι κοντά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να συζητήσουμε πολλά θέματα. Έχουμε τον αγώνα της Ξάνθης, εκεί που για 70 λεπτά περίπου, 75 πόσο ήταν μέχρι να μπει το γκολ, είχαν πονέσει λίγο τα ματάκια μας. Είχαμε την νίκη στο βόλεϊ της ομάδας μας των γυναικών επί του Ολυμπιακού. Παίζουν και αυτή τη στιγμή βέβαια τα κορίτσια μας. Ήταν πριν λίγο 0-0, πριν λίγο ξεκίνησε δηλαδή, στα σετ. Είχαμε βέβαια τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Όλα αυτά θα συζητήσουμε παρέα με τον Λάζαρο, παρέα με όλους εσάς. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα σε όλους. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας και αμέσως να ξεκινήσουμε κατά την κανονική ροή της εκπομπής. Από το κινητό σας πληκτρολογείτε τη λέξη ΠΑΟ, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμα και όλο αυτό το στέλνετε στο 54777 210-51-41-196. Λίγο αργότερα θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και φυσικά στο Facebook οι σελίδες μας, να το πω πιο σωστά, και το προφίλ μας. Σας περιμένουν να γράψετε τα μηνύματά σας, να τα διαβάσουμε μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Λάζαρε, αφού σου πω καλησπέρα, να σου πω ότι της τελευταίας στιγμής φεύγει ο φίλος μας ο Σίντεφελτ. Ανημέρωσε τον Παναθηναϊκό. Τι κάνουμε, καλησπέρα. Ότι φεύγει. Πάει και ο Σίντεφελτ. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλά, μια χαρούλα. Μια χαρά είμαι. Τώρα παίζουν και οι κορίτσαροι στο βόλι. Ακριβώς, 0-0 στο πρώτο σετ. Εμείς έχουμε και το αφιέρωμα που το χρωστάμε από την προηγούμενη εβδομάδα, το 3-0. Θα το δούμε, ναι, στην πορεία. Σετ που θα το δείξουμε εμείς αυτό σήμερα. Βέβαια, για λόγους ευνόητους, τώρα επειδή παίζεται αυτή τη στιγμή, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε και άλλο βίντεο για το σημερινό παιχνίδι. Βέβαια, απλά θα έχουμε όμως ενημέρωση για αυτό το παιχνίδι. Θα έχουμε ενημέρωση, live ενημέρωση, για να λέμε και το σκορ, έτσι, για όσους βλέπουν την εκπομπή αυτή τη στιγμή. Γιατί, όπως είπε και ο Σάκης, έχουμε πάρα πολλά θέματα για σήμερα. Να θυμίσουμε ότι είναι ο τρίτος τελικός της Α1 Βόλεϊ γυναικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και θα έχουμε, όπως είπαμε, συνεχή ενημέρωση μέχρι για το τέλος της εκπομπής. Στο πρώτο σετ είναι 15-17. Πόσο είναι? 15-17 στο πρώτο σετ. Ωραία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα κορίτσια μας, έτσι. Καλή επιτυχία. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, θα τελειώσει και αγώνας. Οπότε θα ξέρουμε τι έγινε σήμερα και μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού με τους κορίτσαρους, οι οποίοι ελπίζω ότι θα το πάρουν αυτό το Ακριβώς. παιχνίδι και εδώ θα τελειώσουν όλα. Μάλλον εκεί θα το τελειώσουν. Ναι, μακάρι. Να ξεκινήσουμε από τι θες, από τις νέες μεταγραφικές. Είναι ορισμένα πράγματα, δεν μπορείς να ξεκινήσεις την εκπομπή, ρε φίλε. Δεν μπορείς να την ξεκινήσεις γιατί είναι ορισμένα πράγματα που βλέπεις. Είναι αστεία, είναι για γέλια. Δηλαδή δεν θες, τι να κάτσεις τώρα να συζητήσεις. Γιατί πράγμα, πες μου να συζητήσω εγώ τώρα για τον Παναθηναϊκό αυτόν με τον Μπούι. Τον Παναθηναϊκό του Μπούι, εγώ να ξεκινήσω να μιλάω. Που άμα δεν ήταν ο Καρελάκος να το βάλει σε εκείνο το σημείο, δεν πρόκειται ούτε μεθαύριο να κερδίζαμε την Ξάνθη. Καταρχήν πονέσα τα ματάκια μας, έτσι, μέχρι εκείνη την ώρα. Ακριβώς. Ένα σκυλί μαύρο, μόνο ο Ζέκα να τρέχει. Ένα Καρέλης που ευτυχώς εντελώς δεν ξέρω πώς του έκατσε του Πέτριτς και έβγαλε μια ωραία assist, γιατί σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι ήταν αλλού για αλλού. Γενικά, ο Πράνιτς, ο μόνιμος Πράνιτς, έως κακός, ο οποίος δεν υπήρχε πλην του πέναλτι και δύο-τρεις ευκαιρίες που έκανε εκεί προς το τέλος, προς το τελευταίο δεκάλεπτο, πάλι δεν υπήρχε αυτός ο Πράνιτς. Αυτός ο Μπούι, όπως το είπαμε, τουρίστας με το μαγιό μέσα από το σορτσάκι, έτοιμος για να φύγει, για να σηκωθεί να φύγει, και δεν ξέρω γιατί ο κύριος Αναστασίου επιμένει, δεν ξέρω από πού έχει πάρει εντολή και επιμένει να έχει αυτό τον τουρίστα μέσα να παίζει μπάλα. Το Μπούι. Τι είναι ο Μπούι, ποιος, τι είναι παίχτης είναι ο Μπούι. Να πω κάτι που μπορεί να είναι και βλακεία. Μήπως υπήρχε καμία συμφωνία που δεν το ξέρω, απλά λέω. Και να υπάρχει τι έγινε. Ρισκάρει στον βωμό τη ιστορία του Παναθηναϊκού. Αν υπάρχει συμφωνία ότι πρέπει να πάρει π.χ. 10 παιχνίδια, πρέπει να του τα δώσουμε. Εσύ καίγεσαι για τα play-off. Και μιλάμε τώρα play-off. Θα παίξει με ομάδες σαν τον Αστέρα. Κάπου πρέπει να παίξει αν υπάρχει διασυμφωνία. Θα παίξει με ομάδες σαν τον Αστέρα, Ξάνθη, δεν ξέρω με ποιες ομάδες. Καλά, θα δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα, αν και φαίνονται ήδη τώρα πώς θα... Πιο πολύ είναι ΠΑΟ Καστέρας. ΠΑΟ Καστέρας, παίζει ακριβώς. Τώρα, με τον όχι μόνο αυτούς να πιάσεις, ΠΑΟ Καστέρας, τελείωσες. Είσαι μια χαρά, ναι. Και ιδίως με τον Αστέρα, τι νομίζω, ότι θα είναι εύκολα τα παιχνίδια. Γιατί... Ο Αστέρας παίζει μπάλα και έχει φτιάξει ομαδάρα. Ακριβώς. Λοιπόν, τι νομίζω ότι έχεις δει. Γιατί πιο εύκολο παιχνίδι είχες μέχρι τώρα. Δεν ξέρω. Κανένα. Δεν ξέρω. Εντάξει, λοιπόν, και λέω εγώ τώρα, δηλαδή να ρισκάρουμε και αυτό τώρα με τα play-off.
Διότι έτοιμοι, ο αγώνας πήγαινε προς το χινάρι έτσι όπως φαινόταν και ευτυχώς. Και πολύ χινάρι. Και πολύ χινάρι για να μην πω τίποτα χειρότερα. Άσε που νωρίτερα εκεί, σαν ένα λάθος, 30 Τριανταφυλόπουλου και άντε βγάλει το μετά. Κοντέψαμε, ακριβώς. Γιατί ξανθεί έτσι και έβαζε γκολ, δεν πρόκειται. Δεν, μετά, θα μπαίνανε 25 πούλμαν μπροστά από το τέρμα και άντε μετά θα πέφταν όλοι κάτω σαν τον Όφη. Ξέρεις, Γκατούζο στυλ, εκείνο το στυλ που βλέπαμε, το γνώριμο στυλ του Όφεως. Το κάτσε κάτω από την μπάρα, κάτσε κάτω από το χορτάρι δηλαδή. Και έχουμε τώρα ένα μπούι, να έχουν πονέσει στα μάτια μας, να επιμένει ο κύριος Αναστασίου, να βάζει ένα μπούι, ένα μπαίχτη ο οποίος δεν μπορώ να τον καταλάβω. Δηλαδή, τι έχει δει σε αυτόν τον μπαίχτη, ρε παιδιά. Τι ακριβώς έχει δει. Κύριε Αναστασίου, εσείς θα κριθείτε για τις επιλογές σας. Για ποιο λόγο αφήνεις έξω τον Νίνη και δεν του δίνεις έστω τώρα παιχνίδια για να είναι έτοιμο το παιδί και το καλοκαίρι για την προετοιμασία και του χρόνου να είναι πανέτοιμος. Και βάζει μέσα αυτό το τραχανοπλαγιά το εντάξει, και δεν θέλω να μιλάω έτσι για παίχτες δικούς μας του Παναθηναϊκού και γενικότερα για παίχτες. Αλλά τι μιλάμε τώρα για ένα παίχτη ο οποίος δεν υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Το καλοκαίρι δεν θα είναι σε εμάς. Να τον βάλεις να παίξει να κάνει τι. Το παιδί να πάει στην ευχή του Θεού, να πάει να παίξει εκεί, να κάνει ό,τι θέλει. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει αυτός ο παίχτης. Να πω κάτι. Μήπως υπάρχει περίπτωση να είναι και επιμένει τόσο. Λέω εγώ. Εννοείς για να τον κρατήσουν. Λέω. Δεν ξέρω. Δεν είναι, δηλαδή για να επιμένουν τόσο. Άμα θέλουν να μας κόψουν και τον γήπεδο, εντάξει. Τι είναι αυτά, να πας να φτιάξει ομάδα. Εντάξει, ο κύριος Αλαφούζος καλά τα πήγε μέχρι τώρα. Προσπάθησε ο άνθρωπος και το φάκελο της αδειοδότησης πολύ ωραία τον έχει φτιάξει. Και έστω με τα πιτσιρί και τα παλικάρια, τις ακαδημίες, προσπάθησε, κάνει, ράνει. Τώρα δηλαδή αυτό το πράγμα, κύριε Αναστασίου, να αφήνει τον Νίνη έξω. Και κάτσε, μην πάμε κι αλλού τώρα και κάτι ντίνες και κάτι τέτοια πράγματα. Και να βάζεις μέσα να παίζεις τώρα τα τελευταία παιχνίδια με ποιο, με τον Μπούι. Πού τον θυμήθηκες τον Μπούι. Για ποιο λόγο αφήνεις μέσα αυτό τον παίχτη και παίζει. Δηλαδή έχει να προσφέρει κάτι. Στις 10 πάσες, στις 9,5 ήταν λάθος μεταβάσεις, λάθος πάσες είχε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, τον Μπράνις και τον Μπούι, μετά τη μέση του ημιχρόνου, συνειδητοποίησε ότι παίζουν στην ομάδα. Λίγο ο Μπράνις, σου λέω εκεί προς το τελευταίο δεκάλεπτο ξύπνησε και έπαιξε λίγο. Αυτός ο Μπούι δεν υπήρχε, δηλαδή, όχι δεν υπήρχε, υπήρχε μάλλον ήταν ένας παίκτης από την αντίπαλη ομάδα. Μονίμως λάθος μεταβάσεις, λάθος πάσες, κάλυπτε λάθος καινούς χώρους που έπρεπε να καλύψει. Στους οποίους έτρεχε πολλές φορές ο Ζέκα να τα καλύψει. Ο Ζέκα τον κάλυπτε, ο Ζέκα έτρεχε σαν μαύρο σκύλο, ο Ζέκα παντού. Αυτός ο Μπούι τι τον έχεις μέσα, δηλαδή τι έχεις δει, αγαπητέ φίλτατε κύριε Αναστασίου, πες μου τι ακριβώς έχεις δει στον Μπούι το οποίο δεν το βλέπουμε εμείς. Πες μας τι ακριβώς βλέπεις. Αυτό πες μας μόνο για να καταλάβουμε. Είπαμε, είναι ένας παίχτης χαριτολογώντας που λέμε ότι είναι με το μαγιό κάτω από το σορτσάκι. Πάει το παιδί για διακοπές, φεύγει, πάει σε άλλη ομάδα. Φεύγει, είναι δανεικός, τέρμα, τι να το κάνουμε. Για δεν δίνει συμμετοχή σε αυτό το παιδάκι, τον Νίνη. Ο οποίος κάτι πήγε να κάνει, αλλά δεν μπορείς να έχεις απαιτήσει να τον βάζεις τώρα αλλαγή. Κάτι είδες, πήγε, ανέβηκε λίγο η ομάδα εκεί, ανακάτεψε λίγο μπροστά. Βέβαια, έχει τεχνική κατάρτιση ο Νίνης, έχει στημένα, εντάξει. Ωραία, τώρα δεν ξέρω, αν δεν παιχνίδια. Μπορεί να παίξει όλο το παιχνίδι, ας παίξει ένα ημίχρονο, να παίξει τώρα 15, στα 15-20 λεπτά μέχρι να μπει, να ζεσταθεί, τελείωσε το παιχνίδι. Μέχρι να μπει στο πνεύμα του παιχνιδιού. Τέλος πάντων, θες να πάμε να δούμε τι έγινε. Ναι, τώρα. Ναι, τώρα. Πάμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε με την Ξάνθη στη Λεωφόρο. Και να το σχολιάσουμε και μαζί σας μετά. Πάμε να δούμε, ρε παιδιά. Σίλντεφελτ, Πέτριτς για τον Καρέλη στην πλάτη του Γκομσί, πλασάρι 1-0. Το έβαλε τον γκολ ο Καρέλη στο 67. 1-0 ο Παναθηναϊκός, μετά το 55 η ομάδα του Αναστασίου και με τον Κλωναρίδη στην πλευρά του Μπαξεβανίδη, αλλά και εδώ με την κίνηση του Καρέλη στην πλάτη του Γκομσί. Είναι ωραία η πάσα του Πέτριτς, ψύχρεμα πλασάρι ο Νίκος Καρέλης. Πάσα Νίνη, σουτ Νάνο στα σώματα. Άφησε ο Νάνο, τσίμπησε ο Καρέλης. Πράνιτς. Ο Καρέλης περνάει στην περιοχή, πέναλτι. Τι δουλειά την έκανε ο Καρέλης πάντως. Εδώ η πάσα του Πράνιτς, η εξαιρετική προσπάθεια του Καρέλη να φύγει από Βασιλακάκη, το έκανε από Γκομψή. Όχι, πέναλτι λέει ο Κουκουλάκης. Ο Πράνιτς 2-0. Μουσική
Και στα δύο γκολ μέσα ήταν ο Καρέλης. Το πρώτο γκολ βέβαια το πέτυχε με πολύ όμορφη προσπάθεια Λάζαρ και το δεύτερο κέρδισε το πέναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Πράνιτς. Βέβαια από ό,τι βλέπω εσύ δεν έχεις εδώ σημάδι. Όχι. Ο Πράνιτς. Ο Πράνιτς τα έχει μόνο, αλλά να σου πω κάτι. Πάντως αυτό θέλω να τονίσουμε εδώ και αν ακούει και ο πρόεδρος. Ο Καρέλης πάει στη θυσία, θα πρέπει να μείνει στον Παναθηναϊκό. Ο Καρέλης δεν πρέπει να ξεπουληθεί. Τώρα αν υπήρχε κανένα ποσό αστρονομικό της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ας τον έδινε. Αλλά τώρα να ακούσω ότι πάει να τον δώσει με 800 χιλιάρικα και ένα εκατομμύριο, κύριε Αλαφούζο, νομίζω ότι θα είναι το μεγαλύτερο έγκλημα. Μιλάμε ένας πολλά υποσχόμενος νέος, τον οποίο μπορεί να δώσει τουλάχιστον 4-5 χρόνια στον Παναθηναϊκό, μεγάλες επιτυχίες. Και να, άμα θέλει μετά, έτσι, μπορεί να φύγει. Και άμα θέλει και μετά, μπορεί ακριβώς, θα έχει ανέβει και στο χρηματιστήριο, θα μπορεί να τον δώσει σε τέτοια ποσά. Να τον δώσει τώρα που τον χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν έχει και τίποτα πιο αξιόλογο μπροστά εκτός τον Μπέρκ, έτσι. Λοιπόν, νομίζω θα είναι έγκλημα. Έχει δύο έτοιμες καλές λύσεις. Μία τον Μπέρκ και μία τον Καρέλη, που μπορεί να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, θα είναι έγκλημα και το ξαναλέω, εάν τυχόν σηκωθεί και φύγει ή πουλήσουν τον Καρέλη. Είναι ένας, όχι μόνο ταλαντούχος, πολλά νέος υποσχόμενος επιθετικός, ο οποίος έχει να δώσει πάρα πολλά στον Παναθηναϊκό. Και το χρηματιστήριο, το δικό του χρηματιστήριο θα ανέβει, η τιμή του, η χρηματιστηριακή του τιμή θα ανέβει πάρα πολύ η ποδοσφαιρική του αξία. Η τιμή του δηλαδή. Λοιπόν, το ξαναλέω, μην την πατήσουμε σαν τον Καρνέζη. Μην την πατήσουμε σαν τον Καρνέζη. Δεν είναι της τάξης των 800.000 ευρώ. Δεν είναι ούτε Μήτρογλου, ούτε... Μιλάμε για ένα καθαρό, ωραίο επιθετικό, ταχύτατο, σβέλτο, που έχει και την τρίπλα. Το είδε στο πέναλτι πώς το πήρε, έτσι. Και καθαρότατο πέναλτι για εσάς που βλέπετε και κάτω. Ότι... Καθαρότατο πέναλτι. Και μπράβο, Κουκουλάκης που στο 90 φεύγα. Γιατί ρε, εσύ, τόλμησε και δώσε πέναλτι στη λεωφόρα. Καλά τα λες, αλλά γιατί να μην τα δώσε. Εντάξει, αφού ήταν πέναλτι, αλλά στο 93 τώρα στον Παναθηναϊκό δεν έχει συνηθίσει και πολλά. Δεν τα δίνουν γενικώς. Δεν έχει συνηθίσει και πολλά πέναλτι να παίρνει στο 93. Υπήρχαν και δύο σκάουτερ, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν ήταν και 0-0, θα δινόταν τέτοιο πέναλτι στο 93. Εκεί θέλω να σε δω. Λίγο δυσκύλι. Εγώ ήθελα να ήταν 0-0 να δω αν ο κύριος Κουκουλάκης θα το δίνε στο 93. Δύσκολο. Εκεί θέλω να δω. Βέβαια, καλά έκανε και το έδωσε. Πολύ σωστή η απόφαση, γιατί ήταν και ξεκάθαρο πέναλτι. Να πούμε ότι τελικά είναι 1-1 στα σετ. Ο Παναθηναϊκός πήρε το δεύτερο σετ, το πρώτο που κάνα λάθος εγώ προηγουμένως. 1-1 στα σετ και είναι η πρώτη φορά φέτος τουλάχιστον που ο φιλοξενούμενος παίρνει σετ στην έδρα του αντιπάλου στα ντέρμπι Ιωνίων, αφού τώρα, μέχρι τώρα μάλλον, έληξαν όλα με νίκη των γηπεδούχων με 3-0. 1-1 λοιπόν. Να ξανευχηθούμε καλή επιτυχία στις κοριτσάρες μας και φυσικά περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα να τα διαβάσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Είπαμε για τον Μπούι, να πούμε και για το Σίντεφελτ, όπως είπα και στην αρχή βέβαια, ότι ο Κροάτης ενημέρωσε ότι δεν θα συνεχίσει, δεν αποδέχεται μάλλον την πρόταση του Παναθηναϊκού, καθώς από ό,τι είπε ο ίδιος, για οικογενειακούς λόγους θέλει να επιστρέψει να αγωνιστεί στην πατρίδα του. Θα μείνει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν και θα συνεχίσει την καριέρα του όπου επιθυμεί εκείνος. Βέβαια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας του υποστηρίζουν πως έχει συμφωνήσει ήδη με τη Δυναμό Ζάγκρεμ. Μετά την εξέλιξη αυτή, παιδιά, ο Παναθηναϊκός αναζητά άλλο ποδοσφαιριστή για να καλύψει το κενό του Κροάτη. Κάτι που σημαίνει ότι σίγουρα θα αποκτηθούν δύο κεντρικοί αμυντικοί. Βέβαια, να είναι κεντρικοί αμυντικοί, λέω εγώ, ίσες και καλύτερες αξίες και από το Σίντεφελτ παρά μικρότερες, να μην πω τώρα. Ονόματα, τέλος πάντων. Λοιπόν... Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Γιατί τώρα πάλι μου δίνει τροφή και θα αρχίσω. Μα πάντα σου δίνω τροφή. Και θα αρχίσω να αρχίσω τώρα πάλι κι εγώ. Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει, ωραία. Κοίτα, θα έχουμε την καλύτερη αμυντική γραμμή της Ευρώπης. Κουτρουμπί, Τριανταφυλόπουλο, Μπούρμπο. Θες κι άλλους να σου πω. Σου φτάνουμε μέχρι τώρα. Όχι, είναι μια χαρά. Εντάξει, και αν νομίζετε εσείς ορισμένοι ότι κράζουμε ή χλεβάζουμε τους παίκτες τους δικούς μας, γελάστε. Γελάστε, με έψιλον κιόλας, να γελάτε δηλαδή. Όχι γιατί είναι μεταδοτικό. Λοιπόν, εμείς ήμασταν οι πρώτοι που υποστηρίζαμε και δίναμε και χρόνους και στον Τριανταφυλόπουλο, γιατί το παιδί με το που μπήκε να κολυμπήσει του την πέσαν όλοι και εμείς τον υποστηρίζαμε και. Αλλά προχωρώντας, είδαμε ορισμένα πράγματα. Έτσι, δεν γίνεται να υποστηρίζεις και εσύ εθελοτυφλώντας τα ανίποτα. Δεν γίνεται. Δηλαδή κάποια στιγμή. Αυτά που βλέπεις πρέπει να τα αξιολογείς και να τα κρίνεις. Δεν μπορούμε να λέμε το άσπρο μαύρο. Είναι ορισμένοι παίκτες οι οποίοι δεν κάνουν, δεν το έχουν ρε παιδιά. Αφού δεν το έχουν, τι να κάνουμε. Τώρα, αυτή τη στιγμή, κύριε Αλαφούζο, πρέπει να κάτσετε να σκεφτείτε. Εντάξει, συμφώνησε με την ομάδα που θέλει να πάει λόγω οικογενειακών
λόγων και έτσι, μπράβο. Τέλος πάντων, δεν είχε ο Παναθηναϊκός να του δώσει αυτά που θέλει. Για μένα κακός ο Σίντεφελτ και πέρσι, αλλά και κυρίως φέτος έχει ανέβει πάρα πολύ και ήταν η μόνη αξιόπιστη λύση. Βοήθησε πολύ και ο Ταυλαρίδης από την ώρα που ήρθε μαζί με, έδεσε με τον Σίντεφελτ. Είδατε χθες με την Ξάνθη, ας πούμε, τρικυμία πίσω σε κάποιες στιγμές. Ειδικά ένα τρομερό λάθος του Τριανταφυλόπουλου, παραλίγο να στοιχήσει. Μιλάμε για το 0-0 τότε και αντεβγάλει το με αυτά που έχουμε δει φέτος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν έχεις μήνυμα ή να διαβάσω. Έχω του Νίκου, του Μαν, ο Νίκος ο Μαν, αλλά θες να. Πριν πας στο Μαν, εγώ να πω μια και είμαστε για το, που λέμε για το κεντρικό αμυντικό για το Σίντεφελτ. Κυκλοφόρησε ένα όνομα μετά από αυτό το σύριελ για την παραμονή ή όχι του Σίντεφελτ. Αφού φεύγει, βέβαια, υπάρχει ένα όνομα από ο Ντάνι Γουίλσον, ο οποίος είναι 24 ετών, αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός, ανήκει στη Χάρτς, μια ομάδα που διατηρεί ακόμα και τώρα καλές σχέσεις ο Τάκης Φίσας, ο οποίος έπαιζε εκεί πέρα και είχε πάει να τιμηθεί πριν λίγες μέρες στην Σκωτία. Στις 20 πριν λίγες μέρες, πριν λίγο καιρό τέλος πάντων. Φαίνεται ότι αποτελεί προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό, 24 ετών. Μέχρι το 2016 δεσμεύεται με συμβόλαιο, αλλά υπάρχει πληροφορία που λέει πως αν έρθει πρόταση από το εξωτερικό, τότε μπορεί να φύγει και ως ελεύθερος. Και να πούμε ότι από τις ακαδημίες της Ρέιτζερ πήγε στη Λίβερπουλ και σε συνέχεια πέρασε από Blackburn και Bristol City. Θες να πάμε το διαφημιστικό να φεύγει τώρα στην αρχή. Αφού διαβάσεις το μήνυμα. Διαβάσεις και το μήνυμα, για να δώσουμε και λίγο χρόνο στα παιδιά πάνω. Ωραία, να πάμε του Νίκου, βάζουμε το διαφημιστικό και μετά συνεχίζουμε για να βγάλουμε και γραμμές. Μέχρι τις παρά 20 σήμερα θα είμαστε. Καλή επιτυχία, καλή εβδομάδα παιδιά, λέει, καλή επιτυχία στα κορίτσια μας που παίζουν στο Ready, μας λέει ο Σωτήρης Ζαχαρόπουλος. Καλησπέρα Σωτήρη. Και όταν θα είσαι έτοιμος το διαβάζεις, καλησπέρα και στο Βαγγέλη. Λοιπόν, είμαι έτοιμος και πάμε πριν κλείσει το τηλέφωνο. Μισό λεπτό. Δεν έχω και μπαταρία. Πανάθα, σε ευχαριστώ πολύ για την. Μάλιστα, πάντα νίκη στην Πανάθα μας. Ο Βαγγέλης, ο Βιδάλης, ο φίλος μας. Πάμε, αν το έχεις έτοιμο. Κάτσε να χαμηλώσω εδώ από δηλότητες, γιατί έτσι όπως βλέπω σήμερα. Θα έχουμε θέμα, έτσι. Λοιπόν, ξέρετε ποια είναι η ομάδα που έχει το πολυπληθές ρόστερ στην Ευρώπη. Άστε, μην το ψάχνετε, Ολυμπιακός. Ναι, στο μπάσκετ αναφέρομαι και γι' αυτό δεν προβληματίζουν τυχόν απώλειες, προσωρινές, ντεφορμαρίσματα ή τραυματισμοί. Απέναντίον, εμείς δυστυχώς βρισκόμαστε στο αντίθετο άκρο. Ολιγόριθμο ρόστερ με λήψεις και άπειρα προβλήματα από την αρχή της περίοδου και με τραυματισμούς και με περιόδους ντεφορμαρίσματος ορισμένων και με πρόσθετη επιβάρηση εκείνων που υποχρεωτικά τραβούσαν το κουπί. Αποτέλεσμα αρνητικό από την αρχή ως το τέλος. Όλα αυτά βέβαια δεν είναι σοβαρά πράγματα, δείχνουν προχειρότητα, έλλειψη προγραμματισμού, μα και το χειρότερο ενδιαφέροντος. Δεν υπερβάλλει κανείς, λίγα λέμε. Μπράβο λοιπόν, μπράβο ρε Νέλσον, μπράβο ρε Μπατίστα, μπράβο ρε Χαραλαμπόπουλε και Μαύρο Κεφαλίδη. Μπράβο ρε Σλότερ και εσύ πληθωρικέ Μπλουμς. Μπράβο Παπά, να σου κάνουμε τρία συμβόλαια. Μπράβο Παναθηναϊκάρα, κύριε Παπαδόπουλε Εμμανουήλ, μόνο επί το καλλιτεχνικότερον. Κατορθώσατε να φέρετε τον ιστορικό Παναθηναϊκό σε αυτό το χάλι, να παίζει αυτό το μπάσκετ που ούτε τρομάζει μα ούτε και βλέπετε. Μπράβο, σας έγραψε η ιστορία. Συγχαρητήρια όλους τους αγνούς φίλους του συλλόγου, από όλους τους αγνούς φίλους του συλλόγου. Εσείς είστε άξιοι συνεχιστές της ιστορίας μας και τιμάτε το ψωμί και το παντεσπάνι που σας δίνουμε. Συνεχίστε απρόσκοπτοι το έργο σας. Δεν βρέχει. Κατορθώσατε να φέρετε τον ιστορικό Παναθηναϊκό εκεί που θέλατε. Λυπάμαι μόνο τον κύριο Γιαννακόπουλο που δεν σας έχει μυριστεί ακόμα και που σκορπάει κατά πώς φαίνεται ο Φουκαράς άδικα τα λεφτά του. Τον οδηγείτε και αυτόν με σιγουριά στον κρεμό. Δημήτρη Γιαννακόπουλο, στελέχωσε το τμήμα επιτέλους με γνώστες του αθλήματος που ενδιαφέρονται πραγματικά για τον Παναθηναϊκό και να τον πονάνε. Όπως εμείς οι απλοί φίλαθλοι που να ξέρουν από μπάσκετ. Κοιτάξτε επιτέλους να κάνετε και σοβαρό σκάουτινγκ στο εξωτερικό. Είναι παράλογο, παρανοϊκό και τρελό να μην έχουμε αναφερθεί εμείς καθόλου γι' αυτό. Και όταν λέω εμείς, εννοώ εμείς, όχι οι άλλοι, οι μεσάζοντες, ξέρω εγώ, οι μάνατζερς ή άλλοι παρατρεχάμενοι κερδοσκόποι. Και όσο για τους παίκτες και η τεχνική ηγεσία, ξυπνήστε όσο είναι καιρός. Μας έχετε ξεφτυλίσει και στεναχωρήσει. Τώρα το πρωτάθλημα είναι μονόδρομος, εννοείται ότι θέλουμε πλέον μόνο νίκες και καλές εμφανίσεις ως το τέλος, ανεξαρτήτου αντιπάλου και κανονίστε μάγκες να μην γίνει αυτό. Δεν σας λέμε να σεβαστείτε τον κόσμο, τιμήστε τουλάχιστον τους παχυλούς μισθούς. Και επιδείξτε το στοιχειώδη σεβασμό στο Τριφύλλι και την ιστορία του. Ευχαριστούμε όλοι εδώ τον Λάζαρο και τον φίλο Αθανάσιο. Τι. Πώς. Για μένα λέμε, ωραία, εντάξει. Α. Αθανάσιο. Και κάτι ακόμα για σένα, Λάζαρε, αν θες να το διαβάζεις. Ξέρει ποιοι είναι οι πιο αδικημένοι παίχτες. Μα ο Ντίνας, ο Μαυρίας, ο Κόνιαρης, ο Παπαγιάννης και ο Λαουάλ. Ο Κόνιαρης και ο Παπαγιάννης, το έχω ξαναπεί, έχουν φοβερά στοιχεία για την ηλικία του. Ολοκληρωμένοι παίχτες, βέβαια, δεν είναι, μα αν δουλευτούν και προσεχθούν θα γίνουν. Γεια σου, Λάζαρε, ευχαριστώ. Γεια σου Νίκο. Λοιπόν,
Ωραίος ο Νίκος, μου άρεσε το μήνυμά του. Πάμε και σε ένα μήνυμα από τον Αντώνη. Λάζαρε, λέει, θύμισέ μου πόσους πόντους διαφορά θέλουμε νίκη με Ολυμπιακό. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλησπέρα, Μάγκες. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Ναι, ναι, λέει, μπούι, χιούι, ντιούι, λιούι. Και εγώ σας βρίσκω, καλά, είπες, λέει. Σκέψου να βάλει και. Α, αυτό ήταν όταν παίζαμε, να βάλει και κανένα γκολ. Λοιπόν, πάμε στις διαφημισάκι. Ναι, μην βιάζεσαι. Έχουμε εδώ να πούμε, έχουμε διαφημίσεις, έχουμε. Λοιπόν, μισό λεπτό να πω κάτι. Να πω ότι καταρχήν ασπίδα προστασίας ο κύριος Αναστασίου, αφορμή τη μέτρια απόδοση της ομάδας, έκανε προς τους παίκτες. Μερικές φορές μπροκάρει το μυαλό, λέει, και με αποδοκιμασίες. Κάτι θέλει να πει ο καλλιτέχνης, αλλά φίλε κύριε Αναστασίου, όταν βλέπεις αυτή την εικόνα απέναντι στην Ξάνθη και απέναντι σε ομάδες τύπου Ξάνθη, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω καμία από τις ομάδες, από τη στιγμή που είσαι Παναθηναϊκός, να τα περιμένεις αυτά. Και φυσικά οι φίλες του Παναθηναϊκού ξέρουν να κρίνουν, έτσι. Βλέπουν τα, να μην πονάνε τα ματάκια τους, καταλαβαίνεις. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε αύριο παιχνίδι στο μπάσκετ με τον Άρη στο Νικ Γκάλης πάνω στη Θεσσαλονίκη, μισό λεπτό, το πρώην Αλεξάνδριο. Και έχουμε και το μεγάλο ντέρμπι το Σάββατο με τον Ολυμπιακό, όπου θα κριθεί εκεί και η πρωτιά μάλλον, θα δούμε βέβαια. Όλοι στον Παναθηναϊκό λένε ότι δεν βλέπουν από τώρα το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και ότι επικεντρώνουν το ενδιαφέρον για το παιχνίδι με τον Άρη, όπως είπα, αύριο πάνω στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι στη διάθεση του κοινού τέθηκαν από σήμερα τα εισιτήρια μεταξύ για το παιχνίδι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού που θα γίνει το Σάββατο στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Υπήρχε ενημέρωση από την. Θα γίνει στις 7 το απόγευμα, παιδιά, για, και ειδικά για κάποιους φίλους που ρωτάνε. Υπήρχε μια ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που ενημερώνει τους φιλάθλους της, που ξεκίνησε από σήμερα ήδη η προπόληση. Ξέρετε τα γνωστά σημεία που μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Και για περισσότερες πληροφορίες, απλά να δώσω εγώ το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210-64-40-010. Και από αύριο να πω ότι εισιτήρια θα μπορείτε να πάρετε και από τη θύρα 10 του γηπέδου Απόστολος Νικολαίδης. Ωράριο λειτουργίας από αύριο λοιπόν έως και την Παρασκευή από το γήπεδο του Παναθηναϊκού από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 11 έως τις 3. Το Σάββατο την ημέρα του αγώνα τα εκδητήρια του ΆΚΑ θα διαθέτουν εισιτήρια και 3 ώρες πριν την έναρξη του. Αυτά για αυτούς που ρώτησαν για τα εισιτήρια. Να πούμε επίσης ότι. Να σου πω να πάμε λίγο το διαφημιστικό και τα λέμε μετά. Ναι, είχα ακόμα, δεν πειράζει. Πάμε. Πάμε γιατί έχω λόγο. Α, ναι, ωραία. Πάμε. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ευρωπαϊκό Κέντρο Μονώσεων. Τηλέφωνα 210-2389-270 και 271. Αναλαμβάνουμε μονώσεις σε ταράτσες, υπόγεια, πιλωτές, τείχους, κεραμοσκεπές, ζαρτινιέρες με σιγουριά 100%. Επίσης, γεμίσματα με ελαφρύ μπετόν και κόκκους πολυστερίνης, τσιμεντογωνίες και μονώσεις σε βιομηχανικά και αποξιδωτικά δάπεδα. Το σπίτι σας κοστίζει μία περιουσία. Προστατέψτε το από την υγρασία και τις απότομες καιρικές μεταβολές. Χαρείτε τη ζέστη το χειμώνα και οικονομία σε καύσιμα έως και 60% και δροσιά το καλοκαίρι χωρίς καύσωνα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς και 20 χρόνια εγγύηση. Ευρωπαϊκό Κέντρο Μονώσεων. Τηλέφωνα 210-2389-270 και 271. Ψητοπολείο Καρλατήρας, Λαχαναγορά Αθηνών, Ρέντι. Καθημερινά από τις 11 το πρωί ως τις 12 το βράδυ για καλό φαγητό. Διαθέτουμε delivery στο 210-4830-131. Ο Καρλατήρας τώρα και live. Κάθε Κυριακή με πλούσιο λαϊκό πρόγραμμα. Με Φώτη Σκορπιδέα, Μαρία Βασιλάκη. Ψητοπολείο Καρλατήρας. Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών, Ρέντι.
Μεταφορική Μαργαρίτης. Τα υπερσύγχρονα αυτοκίνητά μας και το έμπειρο προσωπικό μας είναι έτοιμα για την ασφαλή συσκευασία και μεταφορά των πραγμάτων σας. Σύγχρονες εγκαταστάσεις να αποθηκεύουν οικιακό ή και επαγγελματικό εξοπλισμό και μόνο από 60 ευρώ το μήνα με εγγύηση την ασφάλεια. Ποιότητα και σούπερ τιμή σημαίνει Μαργαρίτης Μεταφορική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 50 26 600. Μεταφέρει και συμφέρει. Κόρτε καφέ, γιατί και ο καφές έχει το στέκι του. Το νούμερο 1 καφέ της πόλης. Και δικαστήριο κλαμπ, γιατί είναι τρόπος διασκέδασης. Δικαστήριο κλαμπ, γιατί οι δίκες εδώ δεν τελειώνουν ποτέ. Κόρτε καφέ από το πρωί και δικαστήριο κλαμπ μέχρι το άλλο πρωί. Σήμερα το Σούπερ Τεπαγιάννη με τα δυο αντικολλητικά αποσπόμενα ταψιά αλουμινίου βαρέως τύπου που διαθέτει είναι μονόδρομος για την κουζίνα. Γιατί μπορείτε να ψήσετε, να τηγανίσετε και να μαγειρέψετε υγιεινά τα πάντα χωρίς να κάνετε κανένα συμβιβασμό. Με το πρώτο ταψί μπορείτε να μαγειρεύετε όπως την κοινή σας κατσαρόλα για 4 άτομα με ελάχιστο νερό, πιο νόστιμα και πιο υγιεινά. Με το δεύτερο ταψί μπορείτε να ψήνετε στεγνά. Γιατί όλα τα περιτά και αρθυγινά λίπη φεύγουν μέσω των αυλακώσεων και της χυσμής και είναι σαν να ψήνεται στην ψυστιέρα. Και τα δύο ταψιά καθαρίζονται πάρα πολύ εύκολα, ακόμα και με λίγο χαρτί κουζίνας. Όμως, επειδή είναι αποσπόμενα, αν θέλετε μπορείτε πολύ εύκολα να τα πλύνετε και στο νεροχύτη. Πρέπει να το αποκτήσετε κι εσείς, μην το σκέφτεστε. Θα σας λύσει τα χέρια. Με αυτό το μαγικό πολυσκεύος θα φτιάχνετε τα πάντα χωρίς συμβιβασμούς. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να συνεχίσουμε. Είναι 8 και 14 πρώτα λεπτά. Πάντα ζωντανά από τη συχνότητα του Hi TV. Λοιπόν, να πούμε και καλημέρα, Λάζαρε, σε αυτούς που θα μας δούνε σε επανάληψη. Ναι, ναι, γιατί παίζουμε στις 1,5 ώρα περίπου. Ακριβώς. 1,5 ώρα το βράδυ. 1,5 ώρα μετά τα μεσάνυχτα, σήμερα δηλαδή. Τώρα. Ξημερώματα Τρίτης. Ξημερώματα Τρίτης. Τώρα, ξέρεις, αυτό θα ακούγεται και στην επανάληψη. Θα περιμένουν. Τέλος πάντων, γι' αυτό βλέπετε από πάνω επανάληψη στην επανάληψη. Ωραία, οπότε δηλαδή τώρα είναι ζωντανή εκπομπή. Επειδή το δώρο που θα πεις τώρα εσύ είναι 8 και 15. Και 15. Επειδή θα πεις το δώρο, το δώρο εσύ λοιπόν, οπότε δεν ισχύει για, για αυτούς που είναι στο ξημέρωμα. Α, ναι, ναι, μην κάνετε και παίρνετε και, ή και στέλνετε ναι, μηνύματα. Στην επανάληψη. Θα δώσουμε μία συνδρομή, έτσι, για να γίνετε fitness, δωρεάν ενός χρόνου, ενός έτους συνδρομή. Από τα γνωστά αυτά γυμναστήρια We Workout, εκεί που πηγαίνουμε και εγώ και ο Σάκης. Και ισχύει για ένα χρόνο. Θέλω να μου πεις και δεν θέλω να με βλέπεις. Δεν θέλω να με βλέπεις έτσι. Όταν μιλάω για τέτοια πράγματα, δεν θέλω να με κάνεις και γελάω. Σε παρακαλώ. Όχι, πάρα πολύ. Θέλω να μου πεις και ένα ανέκδοτο μετά. Γιατί ξέρεις ότι διάβασα πολύ καλά τη σκέψη σου. Επειδή σε έχω γεννήσει. Ναι, γι' αυτό με κάνεις και γελάω. Όμως την ώρα που λέω το δώρο τώρα της εκπομπής, με κάνεις και γελάω. Εντάξει, λοιπόν, ο χορηγός δεν θα μας παρεξηγήσει. Όχι, όχι. Ξανά, πάμε λοιπόν, πάλι από την αρχή. Έλα. Θα δώσουμε μία συνδρομή ετήσια στα γυμναστήρια We Workout 25 Μαρτίου στο Περιστέρι. Σε έναν τυχερό σήμερα θα στείλετε τα μηνύματά σας για να μην πληρώνετε τζάμπα διπλά και τριπλά μηνύματα. Ό,τι μήνυμα στείλετε για την εκπομπή, γράψτε και τη λέξη γυμναστήριο, το όνομα και το επιθετό σας. Τίποτα έτσι, άλλο. Έτσι, να πάρετε μέρος. Ούτως ώστε, ακριβώς. Και το τηλέφωνό σας όλο, γιατί δεν βγαίνει το τηλέφωνό σας, βγαίνουν τα τελευταία 4 νούμερα. Έτσι κι αλλιώς είναι όρος αυτό από την ΕΤ, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών. Παγορεύεται να βγαίνουν τα τηλέφωνά σας. Οπότε, αν θέλετε στο μήνυμα, γράψτε και το τηλέφωνό σας. Τίποτα άλλο. Μπαίνετε στην κλήρωση και αμέσως στο τέλος εδώ ο φίλος μου ο Σάκης. Ηλεκτρονικά την κλήρωση, όπως την κάνουμε πάντα. Εδώ στην ηλεκτρονική κληρωτίδα. Ναι, μην πεις κανένα. Λοιπόν. Εγώ το έχω πατήσει στο ραδιόφωνο. Την έχω πατήσει και στο ραδιόφωνο έτσι, την έχω πατήσει, έτσι να ξέρεις. Κληρωτίδα. Ναι, εγώ την πάτησα στο ραδιόφωνο. Είναι ναι, από τον κλήρο. Ναι. Τι είπε? Τι είπε ο Θεός? Δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάω. Πάμε να θες να δούμε κάτι. Μισό λεπτό πριν δούμε κάτι. Καταρχήν να πούμε ότι στο τρίτο σετ, 1-1 είναι στα σετ, 13-13 είναι αυτή τη πάει, στιγμή. Πάει πόντο-πόντο, έτσι. Ναι, είναι εντάξει. Δεν πάει να είναι τέρμπι, έτσι. Είναι τέρμπι, όντως. Να πούμε αυτό που ήθελα να πω πριν από λίγο, αγαπητέ Λάζαρε, ότι ο Παναθηναϊκός με 13 και όχι 12 παίκτες ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για τον μπάσκετ, για την αναμέτρηση με τον Άρη. Πήγε και ο Λαουάλ. Φυσικά κανονικά πήγε και ο Γκίστ,
Θέλουμε οπωσδήποτε το τρίπλο, αυτό εννοείται, για να μείνουμε κοντά και στην. Μπράβο, όχι. Για να είμαστε κοντά στην πρωτιά, στην κανονική διάρκεια της Α1, έτσι. Ο Διαμαντίδης, ο Σλότερ, ο Παπάς, ο Ντεμάρκους, ο Νέλσον, ο Μποχορίδης, ο Μπλουμς, ο Χαραλαμπόπουλος, ο Γιάνκοβιτς, ο Γκίστ, ο Φώτσης, ο Μπατίστα, ο Μαυροκεφαλίδης και ο Λαουάλ είναι οι παίκτες που ταξίδεψαν μαζί με τον προπονητή μας. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, Σταύρος Γεωργακόπουλος, καλησπέρα λέει Ισάκη και Λάζαρε. Το ξέρετε ότι από τη νέα σεζόν αλλάζουν οι φανέλες του ποδοσφαίρου. Πιστεύω να μην είναι τόσο χάλια όσο η ομάδα μας. Όχι ότι και οι φετινές μου άρεσαν. Από τις πιο ωραίες πάντως ήταν αυτές του 1996, τότε που φτάσαμε στους 4. Καλή εκπομπή. Σε ευχαριστούμε. Φίλε, ναι, αυτό. Τι λέει, όσο για την μπάλα λέει, Λάζαρ. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει, όσο για την μπάλα λέει, κακή για ένα ημίχρονο, καλή στο δεύτερο, αλλά παίκτες στα play-off δεν θα είναι εύκολα. Μπράβο, σωστό. Φίλε, να σε ρωτήσω, λέει κάτι ένας φίλος Παναθηναϊκός από Γιάννα, να μπορεί να δει την εκπομπή μέσω link ή δεν έχει live streaming. Live streaming όχι, ακόμα δεν έχει, πάντως θα μπούμε, θα γίνει live, όχι η εκπομπή, το κανάλι θα έχει streaming, εντός του μηνός θα έχει, αυτό είναι σίγουρο, ξεκαθαρισμένο. Τώρα βέβαια, εδώ ο άρχοντας της εκπομπής, ο οποίος δεν είναι άλλος εδώ από τον Αθανάσιο Μπουσδούλη, αυτός είναι, όπως βλέπετε. Ανεβάζει τις εκπομπές κάθε Δευτέρα βράδυ έως Τρίτη το πολύ. Έχουν ανέβει όλες οι εκπομπές σε partition, σε κομμάτια βέβαια. Βέβαια, έτσι, ναι. Γιατί δεν ανεβαίνει αλλιώς. Οπότε μπορείτε και στο από YouTube, το κανάλι, στο YouTube αιώνια πιστός Χάι TV. Μπορείτε να δείτε τις εκπομπές. Όντως μπορείς. Όντως να του στείλει μήνυμα. Δεν θυμάμαι πώς. Στο κανάλι μας στο YouTube είναι αιώνια πιστός Χάι TV. Έτσι. Όπως τα ακούς, με λατινικούς χαρακτήρες. Ορίστε, αγαπητέ Λάζαρ, αιώνια πιστός. Χάι TV. Λοιπόν, αιώνια εκεί... πιστός είναι πεζά λατινικά. Το πρώτο, το α δηλαδή, με κεφαλαίο. Αιώνια, κενό, πιστός, κενό. Όλα πεζά λατινικά το πιστός. Κενό, χάι, κενό, TV. Αν το πατήσεις έτσι θα βλέπεις εκεί τις εκπομπές μας όλες. Την καλησπέρα μας και στο φίλο, το Σωτήρη, το Ζαχαρόπουλο, ο οποίος βλέπει το βόλι και μας στέλνει, κοίτα εδώ και εικόνα, live. 13-16, έτσι. Γεια σου, ρε Σωτήρη. Αυτά, είσαι παιχταράς. Αυτά είναι. Αυτά είσαι. Καλησπέρα. Αυτά τέτοια μας κάνεις. 13-16. Μπράβο, ρε Σωτήρη. Καλησπέρα στον Νίκο, στον Τάσο, που βλέπω εδώ πέρα συντονισμένο και στο Facebook, στον Δημήτρη, σε όλα τα παιδιά τέλος πάντων και στη σελίδα μας στο Facebook και το προφίλ. Εκεί στέλνουν ωραία, τα μηνύματα. Λοιπόν, αφού λύσαμε το θέμα της επίθεσης. Να πάμε στην άμυνα. Σήμερα. Πήγαμε και στην άμυνα, λύσαμε το θέμα. Έφυγε ο Σίντεφελντ, έμεινε ευτυχώς αξιόπιστος της λύσης. Κουντρουμπής, ναι. Μπούρμπος, Τριανταφυλόπουλος και αυτά. Κέντρο μένει η εγγύηση όπως πάντα. Πράνιτς, ξέρω εγώ τέτοια. Λοιπόν, φέτος ετοίμασαι εσύ να χάσεις καμιά 5-6-7 κιλά. Να βάλεις κανένα σορτσάκι. Τη φόρμα τη φορά την πράσινη, έτσι. Θα μπει και ο Βασιλαράς, ο οποίος όποτε μπαίνει στο γήπεδο μέσα γυρίζει για το παιχνίδι. Από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, θα βάλει κανένα σορτσάκι και ο πρόεδρος και ελπίζω να φτιάξουμε την ομάδα φέτος. Θα τη βγάλουμε. Λοιπόν, τον κόβω, είναι σε καλή φυσική κατάσταση ο πρόεδρος. Ναι, σε είναι. Πολύ καλή. Και ο άλλος πρόεδρος, και ο Γιαννακόπουλος. Ναι. Ναι, όχι, προσπαθούσα. Εκεί τι έγινε, ρε εσύ. Τι, πού. Στο μπάσκετ. Τι έγινε. Έγινε κάτι. 30, 20, 15, ξέρω εγώ, αποκλεισμό. Τώρα δεν θέλω να το. Εντάξει, εγώ δεν. Γιατί να μην το πούμε, ρε φίλε. Να το συζητήσουμε, εντάξει, θα δείξουμε τώρα κάτι. Όχι, δεν θα δείξουμε. Όχι, θα δείξουμε. Βόλεϊ θα δείξουμε. Βόλεϊ θα δείξουμε τώρα. Πάμε στο δεν θες να δείξουμε. Τι να δείξουμε. Βόλεϊ θα δείξουμε, λοιπόν. Άρα. Εγώ απλά να πω ότι. Εντάξει, με το. Κρίμας, όμως, με το φτωχό μου το μυαλό, αυτά τα 150 χιλιάρικα το πρόστιμο, εάν δινόταν.